Guten Tag, Kinder. Wie geht es euch? Ich bin Kyriaki Mantelou und heute machen wir den zweiten Unterricht zusammen. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Κυριακή Μαντέλου και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο μας μάθημα για αυτή τη χρονιά. So, ich nehme meinen Filzstift, παίρνω το μαρκαδόρο μου. Wir hatten eine Hausaufgabe. Είχαμε μια σπιτική εργασία. Δεν την ξεχνάω ποτέ αυτή που τη δίνω. Είχαμε να κλείνουμε κάποια ερηματάκια. Ε? Θυμάστε τι κάναμε την προηγούμενη φορά? Μάθαμε να χαιρετάμε. Hallo, guten Tag, guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. Ε? Ελπίζω να κάνετε μία μικρή επαναληψούλα. Και μετά τελειώσαμε με την κλίση των ρημάτων. Και είχαμε να κλείνουμε το ρήμα wohnen, που σημαίνει κατοικώ. Das Verb kommen, το ρήμα kommen, που σημαίνει έρχομαι, κατάγομαι. Und das Verb lernen, μελετάω, μαθαίνω. Lernen. Επειδή δεν το ξέχασα, τη σπιτική εργασία, θα την κλείνω εγώ για να τσεκάρετε εσείς τι έχετε γράψει. Εντάξει? Και είχαμε μάθει και τις προσωπικές αντωνυμίες. Άλτσα. Α, τι να μην ξεχάσουμε, ότι το όνομα του ρήματος είναι αυτό, το απαρέμφατο. Ε? Το απαρέμφατο. Το «εν». «Εν». Την κατάληξη «εν». So, ich schreibe. Ich, du, sie, es, wir, το κάνω καλά το ρ, wir, ihr, πηγαίνει πιο μακριά, πιο βαθιά μέσα, ihr, sie, κυρία, κύριε, κυρίες και κύριοι, ζει αυτές, αυτοί, αυτά. Θα το κάνουμε έρζιες μία αγγίλη, ζει μία αγγίλη. Ich wohne. Ich wohne. Du wohnst. Wohnst. Σ-τ. Έρζιες wohnt. Wohnt. Wir wohnen. Ihr wohnt. Sie wohnen. Wohnen. Παρατηρούμε, είδατε, ότι με το «χ» τραβάει, το βάζουμε πιο βαθιά. Wohnen. Ε? Τραβάμε λιγάκι το «ο». Kommen. Ich komme. Όποιος το έχει γράψει, να το γράφει μαζί μου. Ich du kommst. Du kommst. Erzies kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie kommen. Και το lernen, lernen, μαθαίνω, μελετώ, lerne, lernst, lernt. Θα πάω πιο πίσω μετά για να τα γράψετε, για να τα τσεκάρετε. Lernt, lernen, lernt. Είδατε, προφέρω το κάθε γράμμα και όχι γρήγορα. Αργά, έτσι. Δεν είναι γρήγορη γλώσσα όπως η ελληνική που τα λέμε μπουρδου μπουρδου μπουρδου, όπως και στα ιταλικά και τα ισπανικά. Δεν είναι μεσογειακή γλώσσα, είναι πιο βόρεια γλώσσα. Μιλάμε πιο αργά. Lernen, lernt, lernen. Also, das war für Hausaufgabe. Αυτό λοιπόν ήταν η σπιτική μας εργασία. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε πάλι, για να κάνουμε την επανάληψή μας και να και την προθέρμανση για το σημερινό μας μάθημα. Wohne. Ε. Στ. Wohnst. Kommst. Lernst. Δεν μας πειράζει που είναι το lernst. Τους πηγαίνει στη γλώσσα στα γερμανικά. Lernst. Οπότε το παίρνουν έτσι. Το δέχονται. Lernst. Wohnt. T. Wohnen. Wohnt. Wohnen.
kommt, kommen, kommt, kommen. T, lernt, lernen, lernt, lernen. Ε? Άρα ετοιμασμένοι να έχουμε στο μυαλό μας τις καταλήξεις. Είδατε, υπάρχει μία συνέπεια, πολύ σημαντικό πράγμα. Να είμαστε συνεπείς σε αυτά που σας λέω. Γιατί με αυτά μπορείτε να το έχετε σαν οδηγό για να μπορέσετε να κλείνετε οποιοδήποτε ρήμα. Ε, σ, τ, τ, εν, τ, εν. Συμφωνεί. Οπότε εμείς θα μείνουμε με την κατάληξη εδώ. Ε, σ, τ, τ, γράφω και την γραμμούλα, εν, τ, εν. Για να σας δώσω λίγα δευτερόλεπτα, γιατί δεν μπορώ παραπάνω, να τα ξαναδείτε και να τα γράψετε μαζί. Λοιπόν, wohne, wohnst, wohnt, wohnen, wohnt, wohnen. Απλό, απλούστατο ρήμα. Komme, kommst, kommt, kommen, kommt, kommen. Kommen, έρχομαι, κατάγομαι. Γιατί τι σχέση έχει το έρχομαι από το κατάγομαι, ανάλογα με τι πρόθεση το βάζουμε. Έρχομαι από τη Λάρισα, ε? Κατάγομαι από τη Λάρισα, αυτό εννοεί. Lerne, lernst, lernt, lernen, lernt, lernen. Τέλεια, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σβήνω αυτό, τα ρήματα αυτά. Και θα αρχίσουμε σήμερα μαζί με το θέμα μας που είναι mein hobby, το χόμπι μου, να κλείνουμε πολλά, αρκετά ρήματα μαζί με κάποια ουσιαστικά για να μάθουμε χόμπι και ασχολίες. Και κυρίως όμως να μάθουμε να κλείνουμε ρήματα. Σας είπα λοιπόν ότι οι καταλήξεις είναι αυτές. Ε, σ, τ, τ, εν, τ, εν. Υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιομορφίες. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι, να κλείνω και αυτά τα ρήματα. Να τα σβήσω, συγγνώμη. Λοιπόν, τα σβήσα όλα. Τέλεια. Στο προηγούμενο μάθημα μάθαμε και το ρήμα heißen. Das Verb heißen bedeutet, το ρήμα heißen σημαίνει ονομάζομαι. Heißen. Heißen. Σημαίνει ονομάζομαι. Ονομάζομαι. Ωραία. Πάω λιγάκι πιο πίσω να σας πω ότι το ρήμα, το γράμμα αυτό, το SZ, έτσι λέγεται, έχει τη δύναμη, γιατί είναι κιόλας, δύο S. Είναι σαν δύο S, άμα το δείτε, ανάποδα, δύο S κολλημένα. Εντάξει, είναι δύο S. Οπότε εδώ έχουμε δύο S. Κρατήστε το στο μυαλό σας να δούμε τι κάνουμε. Πάμε να κλείνουμε το ρήμα αυτό. Τι θέλω. Θέλω να αρχίσουμε σιγά σιγά έχοντας σαν κανόνα ότι οι καταλήξεις μας είναι αυτές. Είναι αυτές. Λοιπόν, να δούμε κάποιες ιδιομορφίες που μπορούμε να μας εμφανιστούν. Ich heiße, λοιπόν. Du. Έχουμε την κατάληξη. Ε, σ, τ, τ, εν, τ, εν. Du heißt. Τώρα εδώ δεν έχω έναν μαθητή να ρωτήσω, αλλά αναρωτηθείτε κι εσείς. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο S. Κοιτάξτε το βάζω σιγά σιγά. Έχουμε αυτό και η Κυριακή, εδώ η φίλη σας, σας είπε ότι έχουμε και το σου-του. Δεν γίνεται όμως να βάλουμε τρία S, τρία ίδια σύμφωνα στη σειρά, σε μία λέξη. Εντάξει, δεν γίνεται να έχουμε δηλαδή heist. Δεν γίνεται. Οπότε βάζουμε, κρατάμε το SZ και το άλλο το S δεν το γράφουμε. Απλά, SZ heißt. Wir heißen. Θέλω να μπείτε λιγάκι, τα λέω λίγο αργά νομίζω, γιατί θέλω να μπείτε λίγο στη λογική της γλώσσας. Τι κόβουμε, τι προσθέτουμε ίσως, ε? Wir heißen. Ihr heißt. Sie, sie heißen. Έχω και άλλα πράγματα να σας πω για αυτό το ρήμα. Λοιπόν, άρα, στο δεύτερο ενικό που έχουμε το σ, τ, δεν προσθέτουμε τρίτο σίγμα. Γιατί αυτό είναι ήδη δύο S, δύο σίγμα. Ένα το κρατούμε.
Μετά θα με ρωτήσετε πώς θα καταλάβουμε ότι είναι ονομάζεσαι, ονομάζονται, ονομάζεται, ονομάζεστε. Θα το καταλάβουμε από την προσωπική αντωνυμία. Οι Γερμανοί πάντα χρησιμοποιούν την προσωπική αντωνυμία. Δεν είναι πώς ονομάζεσαι, λέμε εμείς. Εμείς το κόβουμε, εννοείται για μας. Για τους Γερμανούς δεν εννοείται τίποτα. Τα λέμε όλα, έτσι. Οπότε το καταλάβουμε από το πρόσωπο που θα χρησιμοποιηθεί. Αν θα είναι δεύτερο, τρίτο ή δεύτερο πληθυντικό. Ωραία. Και κάτι άλλο. Το τελευταίο για αυτό ρήμα, γιατί νομίζω σε λιγάκι θα κουραστούμε με αυτό ρήμα. Το heißen, το ρήμα αυτό, πολλές φορές θα το δείτε, επειδή το πληκτρολόγιο του καθηγητή, του μαθητή, του οποιοδήποτε δεν έχει το γερμανικό πληκτρολόγιο, μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε άνετα και πάρα πολύ σωστά με δύο S. Είναι το ίδιο και είναι σωστό. Εντάξει. Για παράδειγμα, εγώ στο πληκτρολόγιο μου δεν χρησιμοποιώ το S-chat γιατί με κουράζει. Με κουράζει τα δάχτυλα. Χρησιμοποιώ τα δύο S. Είναι το ίδιο σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Φύγαμε από αυτό το heißen, βαρέθηκα. Πάμε. Πάμε σε άλλο ρήμα. Το σβήσα κιόλας. Το έχουμε γράψει τόσες φορές και το έχουμε πει. Ε? Πάμε λοιπόν το S-chat αυτό να το θυμόμαστε και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, αφού έχουμε προχωρήσει λίγο στα μαθήματα και για τους διφθόγκους, απλά να έχουμε και για τα διπλά σύμφωνα, απλά λίγο να βρούμε, να το δούμε λιγάκι στην πρακτική. Για να ξεκινήσουμε να πούμε τώρα, μάθαμε τις προσωπικές αντωνυμίες, να ξεκινήσουμε να δούμε τα βοηθητικά ρήματα. Τα βοηθητικά ρήματα είναι πολύ βασικά. Έτσι, το πρώτο μάθημα που μαθαίνουμε στην ελληνική γλώσσα, στη γραμματική, είναι τα βοηθητικά ρήματα. Εγώ είμαι, εγώ έχω. Τα βοηθητικά ρήματα, die Hilfsverben, που λέμε στα γερμανικά, είναι και αυτά ανώμαλα όπως είναι και στα ελληνικά. Και στις άλλες γλώσσες. I am, you are. Έτσι. Οπότε θα τα μάθουμε, είναι τα μοναδικά που θα τα μάθουμε λίγο απ' έξω. Μη μας τρομάζουν, γιατί όπως και να έχει, μας ακολουθούν συνέχεια και θα τα μάθουμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν. Έχουμε το ρήμα sein. Το απαρέμφατο είναι αυτό, έτσι. Το sein, που σημαίνει είμαι. Και έχουμε και το ρήμα haben. Έτσι εδώ τα γράφω άνετα. Και εσείς έχετε γυρίσει ήδη μία σελίδα, εντάξει, στο τετράδιό σας, για να γράψετε τα βοηθητικά ρήματα. Haben. Έχω. Θέλετε εδώ να γράψουμε και τον τίτλο τους. Die Hilfsverben. Δεν είναι κακό. Δεν θα σας το ζητήσει κανείς σαν όρο, αλλά είναι ωραίο να το ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Είναι η ταυτότητά τους. Die Hilfsverben. Verb στα αγγλικά, έτσι, το ίδιο verben. Hilfs από το help. Hilfe στα γερμανικά, βοήθεια, βοηθητικά ρήματα. Die Hilfsverben. Τσακ, το γράφω. Λοιπόν, ich bin. Ich bin. Du bist. Sie, es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Το ξέρω. Εδώ έχω γράψει τις καταλήξεις των ρημάτων. Δεν ισχύει από εδώ. Τώρα να σας πω ότι το σου του και το του κάτι να, για παρηγοριά, καλύτερα όχι. Τα μαθαίνουμε όπως είναι. Ε? Ich bin, du bist, sie, es ist, wir sind, ihr Seid, Sie, sind. Καθαρά και όλα τα γράμματα. Ε? Πάμε να γράψουμε και το haben, το έχω. Ich habe. Du hast. Sie, es hat. Γράφετε όλοι έτσι. Habe, hast, hat. Haben. Haben, ihr habt, sie haben.
Sie sie haben. Ich habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Αυτό είναι λιγάκι πιο κανονικό ρηματάκι, έτσι, είναι πιο εύκολο από το ich bin. Αλλά είπαμε, θα τα μάθουμε σιγά σιγά, έτσι όπως μας έρχεται, έτσι. Θα το έχετε στο μυαλό σας ότι τα μαθαίνουμε όπως είναι. Λοιπόν, θέλω να τα γράψετε για σπιτική εργασία, να τα γράψετε άλλη μία φορά, μία-δύο φορές, λίγο για εξάσκηση. Η εξάσκηση γράφοντας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, άμα τα γράφουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σιγά σιγά τώρα, τι είπαμε τώρα, να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε τα χόμπι, κάνοντας εξάσκηση στα ρήματα. Λοιπόν, τα σβήνω όλα αυτά, νομίζω ότι σας έδωσα λίγο χρόνο να τα γράψετε. Φεύγουμε από τα αποθητικά ρήματα, sein είπαμε, και haben. Και να μάθουμε κάποια ρηματάκια για να κάνουμε την εξάσκηση και να δούμε και κάποια ρηματάκια λίγο περίεργα. Λοιπόν, να μάθουμε το ρήμα malen. Malen σημαίνει, γιατί πάμε, έχουμε και το θέμα μας σαν χόμπι. Malen, που σημαίνει ζωγραφίζω. Για να δούμε λιγάκι. Ich male. Male. Du malst. Sie es malt. Wir malen. Ihr malt. Sie malen. Ζωγραφίζω. Για να δούμε κάτι άλλο, κάποιο άλλο ρηματάκι, να γράψουμε το ρήμα. Τα έχω γράψει εδώ, έχω γράψει ολόκληρη λίστα. Για να δούμε. Ich singe. Τραγουδώ. Singen. Τραγουδώ. Το γράψω λιγάκι πιο πίσω αυτό, για να μπορούμε να τα γράφουμε. Ε? Malen εδώ. Ζωγραφίζω. Singen. Τραγουδώ. Τραγουδώ. Ζωγραφίζω. Ωραία. Ich singe. Du. Για να σας ακούσω. Να σας άκουγα, να ήσασταν κοντά μου εδώ, να σας άκουγα. Τι ωραία που θα ήταν. Singst. Singst. Τους πηγαίνει στη φωνή. Τους πηγαίνει στη γλώσσα και το λέμε. Έχω το λόγο μου που σας το λέω. Γιατί θα υπάρξουν κάποια που δεν τους πηγαίνει και κάποιο κολπάκι θα κάνουμε. Du singst. Sie es. Singt. Wir singen. Singen. Ihr singt. Sie singen. Τραγουδώ. Πάμε να μάθουμε άλλο ρήμα. Turnen. Κάνω γυμναστική. Turnen. Γυμνάζομαι. Γυμνάζομαι. Ε? Ich turne. Du turnst. Sie es turnt. Wir turnen. Ihr turnt. Sie turnen. Να γράψουμε δύο-τρία ακόμα, γιατί μετά πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις, απαντήσεις και να μάθουμε και κάποιες καινούριες λεξούλες. Ε? Turnen. Ich turne. Du turnst. Sie es turnt. Wir turnen. Ihr turnt. Sie turnen. Θέλω όμως. Α, ναι. Το βρήκα το ρήμα αυτό. Γιατί το ψάχνα στο μυαλό μου. Tanzen.
Tanzen. Χορεύω. Χορεύω. Κοιτάξτε το πολύ προσεκτικά το ρήμα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω έτσι από εδώ που είμαι να σας λίγο να σας πονηρέψω εντός εισαγωγικών. Το τσ, αυτό το τσ, το ρήμα, το γράμμα, το τσέτ, που καμιά φορά το γράφουμε και τσ. Όπως εγώ το γράφω έτσι για να είμαστε σίγουροι ότι καταλαβαίνει ο άλλος ότι εννοώ το τσέτ, το ρήμα. Στα ελληνικά αναλύεται σαν ταυσίγμα. Σωστά, είναι τσ. Το έχουμε στο μυαλό μας λίγο. Το βάζω εδώ. Ταφ, σίγμα. Το γράφω εδώ, για να το έχουμε στο μυαλό μας. Και προχωρώ. Ich tanze. Du tanzt. Du tanzt. Δεν βάζω σίγμα. Γιατί είναι τ, σ, σ. Δηλαδή, αλλιώς θα ήτανε. Επιτρέψτε μου να το γράψω έτσι. Τανστ. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Εντάξει, οπότε το αφαιρούμε το σίγμα στο δεύτερο πρόσωπο. Έρζιες τανστ. Όπως και στο Χάισεν, λοιπόν. Θα το καταλάβουμε από την προσωπική αντωνυμία που θα χρησιμοποιηθεί. Γιατί πάντα χρησιμοποιούμε προσωπική αντωνυμία στα γερμανικά. Δεν καταπίνουμε τίποτα. Ούτε εννοούμε. Σπάνια θα εννοηθεί κάτι. Wir tanzen. Ihr tanzt. Γράφετε, πιστεύω, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να γράφετε. Tanzen. Ihr tanzt. Sie, sie tanzen. Tanzen. Είναι τσ, 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 αλλά είναι χαρούμενο, ε. Παραπέμπει λίγο στο χώρο. Tanze. Tanzen. Tanzt, tanzen, tanzt, tanzen. Παραλείπουμε το σίγμα γιατί δεν μπορεί να πάει τ, σ, σ, τ, έτσι, όπως το Heisen και θα το καταλάβουμε από την προσωπική αντωνυμία. Εγώ θα σβήσω εδώ το Malen που είμαι σίγουρη ότι το έχετε γράψει. Σίγουρη. Θα σβήσω το Singen. Μάλλον θα τα σβήσω όλα. Εδώ θα αφήσω το Tanzen για να σας... για κάποιον ο οποίος δεν έχει σβήσει ακόμα και θα σβήσω και αυτά εδώ. Και θα αρχίσουμε τώρα να λέμε τι κάνεις, πώς θα ρωτήσουμε κάποιον ποιο είναι το χόμπι σου. Βάσεις dein Hobby. Was ist dein Hobby? Ή was machst du gern? Was machst du gern? Τι κάνεις εσύ ευχάριστα? Gern. Ευχάριστα. Μαθαίνουμε τώρα να χρησιμοποιούμε τα ρήματα. Ich male gern. Εγώ ζωγραφίζω ευχάριστα. Κάτι άλλο. Τελεία. Εγώ ζωγραφίζω ευχάριστα. Ich male sehr gern. Εγώ ζωγραφίζω πολύ ευχάριστα. Sehr gern. Πολύ ευχάριστα. Νομίζω το έχετε γράψει, έτσι. Θα το σβήσω μια στιγμούλα, έτσι. Τσακα, 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 τσακα. Τέλειο. Πολύ ευχάριστα. Ich male sehr gern. Σου γράψω πολύ ευχάριστα. Όμως, ich male
Και εγώ κάνω μουντζούρες. Ich male nicht gern. Όχι ευχάριστα. Nicht είναι το δεν. Ή δεν ζωγραφίζω ευχάριστα. Αυτό είναι το δεν. Δηλαδή, nicht gern είναι το όχι ευχάριστα. Το βάζω σε εισαγωγικά το όχι ευχάριστα, ε. Όχι ευχάριστα. Κι άλλο ένα επιρρηματάκι να γράψουμε εδώ. Ich male oft. Συχνά. Oft ίσον συχνά. Ή εμείς αν το λέγαμε ich male nicht συχνά, ευχάριστα. Εντάξει. Ich male oft, εγώ ζωγραφίζω συχνά, ich male nicht oft, δεν χρησιμοποιώ, δεν ζωγραφίζω, δεν ζωγραφίζω συχνά. Ε? Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε για όποιο ρήμα θέλουμε εμείς. Άρα εμείς έχουμε εδώ το gern, να το γράψουμε εδώ, gern, να κάνουμε μια λίστα εδώ έτσι, gern, sehr gern. Nicht. Ich male nicht. Δεν. Έχουμε και το δεν. Καθόλου, έτσι. Ich male nicht. Malst du? Ich male nicht. Δεν ζωγραφίζω. Ich male nicht. Δεν. Δέστε τα αυτά λίγο, να γράψω εγώ αυτό το sehr gern. Sehr gern, oft, nicht oft, όχι συχνά, sehr oft, πολύ συχνά, oft, το γράψαμε, nicht gern, το γράψαμε, όχι ευχάριστα, nicht, το γράψαμε. Sehr gern, το γράψαμε. Gern, το γράψαμε. Τσάκα τσάκα, μάθαμε και αρκετά επιρρήματα, ε. Gern, ευχάριστα. Sehr gern, πολύ ευχάριστα. Nicht, είναι το δεν, έτσι. Δεν και συν επίρρημα. Συν επίρρημα, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, τεχνικά. Επίρρημα. Sehr gern, το γράψα ξανά, δεν πειράζει. Αυτό που λέμε η επανάληψη μας μαθαίνει περισσότερο. Oft, nicht oft, sehr oft. Ε? Oft, συχνά, όχι συχνά. Sehr oft, πολύ συχνά. Άρα πάμε να μάθουμε λίγο και άλλα ρηματάκια. Να πούμε ξανά, έτσι, το ρήμα στη δεύτερη θέση. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Ερωτηματική λεξούλα. Ερωτηματική λεξούλα. Ρήμα στη δεύτερη θέση. Πόσα ρήματα μάθαμε. Malen, singen, turnen, tanzen. Ποιο άλλο ρήμα έχουμε. Το machen το είπαμε, το γράψαμε. Γράψαμε, να δω τις σημειώσεις μου. Springen. Springen να μάθουμε και το tauchen. Springen, πηδώ. Δύο ρηματάκια ακόμα και σας αφήνω. Springen, πηδώ. Springen, πηδώ. Ich springe. Εγώ τι θέλω να σας δείξω με αυτό. Μάθαμε λεξούλες που συνδυάζονται με χόμπι, έτσι. Αλλά εξασκούμαστε σήμερα όλη την ώρα με τα ρήματα. Και βλέπετε τη συνέπεια σε αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι οι καταλήξεις είναι ίδιες. Πρώτον, η συνέπεια νούμερο ένα αυτή. Δεύτερη συνέπεια είναι τι? Ότι το ρήμα βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Ε? Ich springe. Du springst. Er, sie, es. Er, sie, es. Springt.
Wir springen. Ihr springt. Sie springen. Springen. Es, du, en, du, en. Και tauchen, σας υποσχέθηκα, έτσι. Tauchen. Tauchen σημαίνει καταδύομαι, βουτώ. Κάνω βουτιά. Καταδύομαι. Θα σας γράψω την καταδύομαι. Ε? Βουτώ. Κάνω βουτιές. Tauchen. Tauchst. Taucht. Tauchen. Taucht. Tauchen. Νομίζω ήταν αρκετά τα ρήματα σήμερα. Μάθαμε και τα επιρήματα, επανάληψη στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Συντακτικό. Δεύτερη θέση το ρήμα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Hausaufgabe. Σπιτική εργασία. Δεν ξεχνιόμαστε. Κυκλώνω, γιατί δεν θέλω να σβήσω τώρα. Κυκλώνω. Να μου κλείνετε μια φορά το ρήμα αυτό. Να κλείνετε το ρήμα αυτό. Να κλείνετε το ρήμα αυτό. Να κλείνουμε το singen, το turnen και το tanzen. Να έχετε στο νου σας το διπλό το σύμφωνο. Έτσι. Και αν θέλετε, όχι αν θέλετε, το μαθαίνουμε. Να δείτε λιγάκι τι όμορφα που είναι αυτά τα επιρρηματάκια. Το nicht και το sehr. Έτσι. Oft und gern. Μία φορά και μία επανάληψη. Θα τα πούμε σύντομα. Vielen, vielen Dank. Tschüss.